μεγάλη κινητικότητα αυτή την εποχή, γνωριμίες, κοινωνικές επαφές, βέβαια είναι μάλλον επιδερμικές, χωρίς ιδιαίτερη έτσι, ουσία. Προσέξτε, γιατί πάνω στη φούρια σας μπορείτε να προσπεράσετε ανθρώπους που όχι μόνο είναι σημαντικοί για σας, αλλά τρέφουν για σας και πλούσια συναισθήματα, τα οποία εσείς μπορεί να αγνοήσετε από κεκτημένη ταχύτητα. Προσοχή επίσης στις μετακινήσεις και στην υπερβολή όταν εκφράζεστε, όταν μιλάτε και επικοινωνείτε με τους άλλους, μπορεί να παρεξηγηθείτε, να πείτε μια κουβέντα παραπάνω κτλ. Παρθένη, η Αφροδίτη εδώ σε εσάς έχει να κάνει από το ζυγό αυτήν την εποχή, σχετίζεται περισσότερο, γενικά η Αφροδίτη σχετίζεται με τις επιθυμίες, εδώ όμως έχει να κάνει με τα οικονομικά σας, τα οποία δεν θα τα βελτιώσει απαραίτητα, γιατί ουσιαστικά προσπαθείτε να εξυπηρετήσετε τις ανάγκες σας, αυτές με τις οποίες σχετίζεται η Αφροδίτη. Και έτσι έχετε μια ροπή προς τη σπατάλη. Δεν το κατάλαβες? Το είπα λίγο περιπλοκά. Όχι, καλά, κατάλαβα. Ωραία. Αγοράζετε πράγματα. Παιδί μου, στην κόντρα μου, τους συναδέλφους. Α, αγοράζετε πράγματα που δεν έχουν πρακτική αξία. Νομίζω ότι δεν το είπα με αρκετή σαφήνεια. Μια χαρά. Αγοράζετε πράγματα που δεν έχουν πρακτική αξία και είναι πανάκριβα. Προσέξτε να έχετε σε αυτά που παίρνετε καλή σχέση ποιότητας και τιμής. Είναι καλή εποχή να διαπραγματευτείτε, να κάνετε οικονομικές ρυθμίσεις, να ζητήσετε δανεικά ενδεχομένως και να διευθετήσετε περιουσιακά ζητήματα. Ζυγή. Είναι μια εποχή που είστε η Αφροδίτη στο ζώδιό σας, είστε δοτικοί, ανοιχτοί στους άλλους. Θα πρέπει να προσέξετε να μην δέχεστε παθητικά τα πράγματα, να προστατέψετε τον εαυτό σας από τις παρεξηγήσεις. Οι άλλοι μπορεί να πάρουν αυτή τη στάση σας ως υπερβολικά υποχωρητική και να προσπαθήσουν να την εκμεταλλευτούν, αλλά και εσείς μπορεί να προσπαθήσετε να εκμεταλλευτείτε τους άλλους με κάποιο τρόπο, οπότε θα πρέπει οι προθέσεις σας να είναι διάφανες. Γιατί οι άλλοι σας βλέπουν και καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά τις προθέσεις σας. Μπορεί να έχετε έντονα ερωτικά αυτή την εποχή, απρόβλεπτες σχέσεις, πάλι βέβαια αμφίβολης διάρκειας και φυσικά και κάποια παιχνίδια εξουσίας εδώ μπορεί να παιχτούν μεταξύ συντρόφων. Σκορπιοί, δώστε χώρο στο εσωτερικό κομμάτι σας. Είναι μια καλή εποχή να κάνετε ψυχανάλυση ενδεχομένως, να διαβάσετε ένα βιβλίο που θα το απολαύσετε και θα σας γεμίσει έτσι με συναισθήματα εσωτερικής πληρότητας. Οι παραχωρήσεις που θα κάνετε στους άλλους μπορεί να σας απογοητεύσουν, μπορεί και το αντίθετο. Κάντε όμως ό,τι είναι να κάνετε χωρίς να περιμένετε αντάλλαγμα, χωρίς να περιμένετε ανταμοιβή ή επιβράβευση. Παράνομες ή κρυφές ερωτικές σχέσεις μπορεί να παίξουν αυτό το διάστημα. Τοξότες, κατάλληλη εποχή για να κάνετε αυτό που σας αρέσει, δηλαδή τίποτα. Καφεδάκια με φίλους, κοσμικές εξόδους, πάρτι κτλ. Είναι καλή εποχή για να προβάλλετε τα σχέδιά σας και να ζητήσετε βοήθεια. Επίσης μπορεί να υπάρχει ένα παρασκήνιο μέσα στο φιλικό σας περιβάλλον ή στον κύκλο σας. Ή επίσης μια φιλική γνωριμία μπορεί να μετατραπεί σε ερωτική. Εγώ κέρι. Επαγγελματικές επιδιώξεις σε πρώτο πλάνο, επαφές με άτομα που προσεγγίζονται δύσκολα ή βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας, είναι καλή εποχή για να τις επιδιώξετε. Να φτιάξετε το χώρο εργασίας σας, τις δημόσιες σχέσεις, το προφίλ σας. Επίσης μπορεί να γνωρίσετε έναν άνθρωπο που να γίνει ο μέντορας σας, να πιστέψει σε εσάς και να σας κατευθύνει και επαγγελματικά. Προσοχή και εσείς στα κίνητρά σας, οι άλλοι τα βλέπουν μια χαρά. Υδροχόοι. Θα μπορούσατε να συνεχίσετε τις διακοπές σας, αλλά ο Άρης και ο Δίας δεν έχουν την ίδια γνώμη από τον καρκίνο. Απ' τη μία βρίσκεστε σχετικά εύκολα τα πράγματα στη δουλειά, απ' την άλλη βλέπετε τις ευκαιρίες και θέλετε να τις αρπάξετε. Μια καλή ιδέα για να τα συνδυάσετε όλα αυτά είναι να ασχοληθείτε με επιμόρφωση που να σχετίζεται με τη δουλειά σας. Να πάτε να κάνετε ένα σεμινάριο κτλ. Έτσι θα τα συνδυάσετε όλα αυτά τα πράγματα και εκεί μπορεί να βρείτε και την επαγγελματική ευκαιρία που ζητάτε. Ιδίως αν είναι στο εξωτερικό, δεν θα ήταν άσχημο. Για πάμε. Και ηχθείες για να κλείσουμε και να πάμε σε σοβαρότερα ζητήματα. Εποχή με πάθη, σεξουαλικότητα, ζήλες. Μήπως δεν είμαι ηχθείς τελικά. Για πες. Αφού ζήλες
Ζητάτε αποκλειστικότητα από τον σύντροφο ή τη σύντροφο. Κάνετε κάποιες τέτοιου είδους σκηνές. Μπορεί να μάθετε και κάποια νέα που δεν τα ξέρατε, κάποιες πληροφορίες για τον σύντροφο ή τη σύντροφό σας που δεν τις γνωρίζατε πριν. Μεγάλη έμφαση στα οικονομικά. Είναι εποχή για, που μπορείτε να διευθετήσετε δάνεια, ασφάλειες, να κάνετε φορολογικούς διακανονισμούς. Είναι πολύ καλή αυτά, εποχή. Όχι όμως εκείνες τις μέρες, 24 με 28, εκείνες τις μέρες καλό είναι να τις αποφύγετε. Το υπόλοιπο διάστημα ευτυχώς να ασχοληθείτε με αυτά. 24-25 είναι νομίζω Σαββατοκύριακο. Δεν θυμάμαι. Οπότε θα το... Ναι. Τελειώσαμε και με το...